Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω στον τηλεοπτικό σταθμό Ιωάννινα TV αυτό το απόγευμα του Δεκεμβρίου, πιο συγκεκριμένα ο μήνας έχει 5. Από σήμερα και καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κάθε μέρα θα έχουμε ραντεβού εδώ στις 4 στο Ιωάννινα TV. Λοιπόν, προχωράτε, βιάζεστε στο control. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου λείψατε, και παράλληλα έχω και λίγο άγχος. Λοιπόν, να μην καθυστερώ, να ξεκινήσω κατευθείαν και να σας πω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας βρείτε, τώρα βλέπετε και το τηλέφωνο στην οθόνη, στο Facebook Αγγελική Καραλή, στο Instagram θα το προσθέσουμε μετά Αγγελική Καραλή και μπορείτε να μας βρείτε και στο email ματιά της Αγγελικής@yahoo.com, καθώς και στο τηλέφωνο 694-4279-476, θα το μάθω με τον καιρό. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, καθώς και στο Viber, οτιδήποτε, την καλησπέρα σας. Ακόμα και θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε, να προβάλλουμε, να εξετάσουμε. Ακόμα και φωτογραφίες και βίντεο από πουδήποτε και αν μας βλέπετε. Λοιπόν, να ξεκινήσω καθώς καθυστερήσαμε λιγάκι και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Πρέπει να βιαστώ λίγο. Βρισκόμαστε στο Δεκέμβριο, είμαστε στο χειμώνα, παρόλο που έχουμε ακόμα καλό καιρό. Βέβαια, αυτό θα αλλάξει, αναμένεται να αλλάξει το προσεχές διάστημα, το σκηνικό του καιρού. Είμαστε και μία ανάσα πριν από τις γιορτές. Και τι άλλο μπορεί να μας απασχολήσει με την πτώση της θερμοκρασίας. Αυτό θα επιδράσει και σε κάτι που αφορά την υγεία. Θα μιλήσουμε για τις ιώσεις, τι γίνεται με τις ιώσεις. Έχουμε κοκτέιλ ιώσεων και του κορονοϊού, ενώ παράλληλα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και την εμφάνιση του συνδρόμου του λευκού πνεύμονα. Γι' αυτά θα μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά με τον κύριο Κωνσταντίνο Κωστίκα, καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Καλησπέρα κύριε Καραλή και καλή αρχή. Καλησπέρα σας κύριε Κωστίκα, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύνδεση, καθώς είστε το πρώτο θέμα εισαγωγικά για αυτή τη σεζόν. Και να πω κιόλας ότι πέρα από το ότι σας εκτιμώ πολύ ως επιστήμονα, σας θεωρώ και έναν άνθρωπο με πολύ θετική ενέργεια, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Να είστε καλά, νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλη την θετική ενέργεια που χρειαζόμαστε, που υπάρχει για να επιβιώσουμε στη δύσκολη καθημερινότητα, οπότε νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος να τα βγάλουμε πέρα. Άρα καλή αρχή κυρία Καραλή και να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως το είπατε, πολλά τα άσχημα σημεία των καιρών. Βέβαια, να πάμε τώρα στα δικά μας. Όπως μόλις ανέφερα, μέχρι τώρα είχαμε καλό καιρό και οι θερμοκρασίες ήταν σχετικά υψηλές για την εποχή. Βέβαια, αυτό αναμένεται να αλλάξει, καθώς βρισκόμαστε στο Δεκέμβριο. Θα ήθελα να πούμε για τις ιώσεις και τον κορονοϊό, τι δεδομένα έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά να ξεκινήσουμε όμως πρώτα από το σύνδρομο του λευκού πνεύμονα. Είχαμε την εμφάνιση μιας μυστηριώδους, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, πνευμονία, από όπου ξεκίνησε από την Κίνα. Όμως τώρα έχουμε και κάποια κρούσματα, εμφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώπη σε κάποιες χώρες. Κυρία Καραλή, θα μου επιτρέψετε να το πω ότι είναι ένας όρος των media. Και είναι ένας όρος τον οποίο τον έχουμε εφεύρει ελαφρώς, γιατί δεν υπάρχει κανένα καινούριο νόσημα. Το σύνδρομο του λευκού πνεύμονα, όταν αφορά λίμωξη του αναπνευστικού, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε όλοι μας την ιατρική ζωή. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι σε μια ακτινογραφία οι πνεύμονες είναι μαύροι, ενώ όταν έχουμε μια πνευμονία αυτό το κομμάτι είναι άσπρο. Όταν η πνευμονία είναι εκτεταμένη, τότε έχουμε μια αυξημένη θολερότητα στους πνεύμονες ή αυξημένες σκιάσεις, αν θέλετε, στους πνεύμονες, για να το πω έτσι απλά για τους θεατές μας. Και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται αυτό που περιγράφουμε σαν σύνδρομο του λευκού πνεύμονα. Τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι μια σοβαρή πνευμονία. Υπάρχουν και άλλες παθήσεις που μπορούν να κάνουμε λευκούς τους πνεύμονες. Για εμάς τους πνευμονολόγους και για τους ανθρώπους που δουλεύουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει το λεγόμενο ARDS ή το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, από το οποίο πάσχουν πολλοί ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Ο λευκός, το σύνδρομο λοιπόν του λευκού πνεύμονα είναι κάποια περιστατικά που περιγράφηκα στην Κίνα και κάποια περιστατικά αρχικά στο Οχάιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το μόνο με το οποίο έχουν συνδεθεί είναι συχνότερες λίγο πνευμονίες από ότι το φθινόπωρο συνήθως σε παιδιά. Και σε πολλά από αυτά τα παιδιά το αίτιο ήταν κάτι, αν θέλετε, πιο απλό για μας από το κορονοϊό. Ήταν το μυκόπλασμα της πνευμονίας, που είναι ένας μικροοργανισμός, δεν είναι ιός, δεν βακτήριο, είναι ένα άτυπο μικρόβιο το οποίο αντιμετωπίζεται αρκετά καλά με αντιβιωτικά εφόσον γίνει σωστά η διάγνωση. Επομένως είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο. Δεν συνδέονται πιθανότατα τα κρούσματα ή η έξαρση στο Οχάιο με τα κρούσματα που έχουν αναφερθεί στην Κίνα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είμαστε στη φάση που, επειδή έχουμε καεί πάρα πολύ, θα φυσάμε και το γιαούρτι, θα φυσάμε ό,τι μπορούμε και σίγουρα πρέπει να υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμόξεων του αναπνευστικού για τα επόμενα πολλά χρόνια, γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναζήσουμε κάτι σαν αυτό που ζήσαμε τα προηγούμενα. Σίγουρα δεν θα συμφωνήσω σε αυτά που είπατε και δεν σας κρύβω ότι όταν έτυχε και είδα αυτές τις εικόνες δηλαδή από την Κίνα, αρχικά και εμένα με πλημμύρισε ένα συνέστημα, έτσι, μια ανησυχία και αγωνία ενδεχομένως, εξαιτίας όλων αυτών που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια με την πανδημία. Ωστόσο, βέβαια, αυτό που μας λέτε εσείς είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να έχουμε κάποια εξτρά ανησυχία. Τα παιδιά τώρα είναι πιο ευάλωτα απέναντι σε αυτήν την πνευμονία. Τα παιδιά παθαίνουν λοιμόξη του αναπνευστικού πιο συχνά από τους ενηλίκους. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και όποιος έχει παιδιά ξέρει ότι τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, φέρνουν μειώσεις στο σπίτι. Οπότε οι γενές λοιμόξεις τα παιδιά κάνουν συχνά. Τα παιδιά κάνουν πολύ συχνά ψηλό πυρετό. Προς Θεού, δεν είμαι παιδίατρος, οπότε αυτά που θα σας τα πω, περισσότερο σαν γιατρός και σαν γονέας. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα παιδιά κάνουν ευκολότερα πυρετό, τα παιδιά κάνουν ευκολότερα λοιμόξεις και στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά πάνε πολύ καλά από όλες αυτές τις υιογενείς λοιμόξεις. Αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο, και εδώ είναι κάτι στο οποίο πρέπει να μάθουμε να είμαστε προσεκτικοί, είναι οι μεγαλύτεροι και ιδιαίτερα οι άνθρωποι άνω των 70-75 ετών και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανοσοκατασταλμένοι στα σπίτια. Οπότε όταν βλέπουν ότι τα παιδιά έχουν έστω και λίγο συνάχη, γιατί τα παιδιά πολλές φορές περνάνε ιώσεις στο πόδι όπως λέμε, θα πρέπει να προφυλάσσονται και να έχουμε συχνό πλήσιμο χεριών και των παιδιών και των ανθρώπων που τα φροντίζουν, και αναφέρομαι κυρίως στους ηλικιωμένους. Οπότε, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι παραπάνω φέτος σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο αυξημένο κίνδυνο προς το παρόν, ειδικά στην Ελλάδα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει και όλα στον μικρό κοσμό μας. Και από εκεί και μετά, αυτό δεν σημαίνει ότι φυσικάζουμε και σημαίνει ότι είμαστε πάντοτε σε επαγρύπνηση. Και μάλιστα κάνουμε, εμείς είμαστε και κέντρο αναφοράς στο Πανεπιστημιακό για τον ΕΟΔΗ, ένα από τα κέντρα στην Ελλάδα, όπου κάνουμε επιτήρηση για γρήπη, κορονοϊό και τον RSV, τον καινούριο ιό τον οποίο ανιχνεύουμε, που είναι ο αναπνευστικός συγκητιακός ιός και ο οποίος αφορά παιδιά και μεγάλους ενήλικες. Μία ερώτηση μόνο όσον αφορά το σύνδρομο του λευκού πνεύμονα, για να δούμε και για την γρίπη και τις ιώσεις και τον κορονοϊό. Όσοι είναι εμβολιασμένοι, παραδείγματος χάρη για το πνευμονιόκοκο, είναι κατά κάποιο τρόπο πιο προστατευμένοι? Το εμβόλιο του πνευμονιοκόκου καλύπτει αποκλειστικά τον κίνδυνο του να νοσήσει κανείς από πνευμονία, από πνευμονιόκοκο. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς ως επαγγελματίες υγείας εμβολιάζομαστε για τη γρήπη, για τον κορονοϊό. Έχουμε κάνει όλα τα εμβόλια που πρέπει να κάνουμε για τον αναπνευστικό. Δεν είμαστε εμβολιασμένοι αν δεν έχουμε κάποιο λόγο. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει εμβόλιο πνευμονιοκόκκου λόγω ηλικίας και λόγω της απουσίας συνυπάρχοντων νοσημάτων. Επομένως, η προφύλαξη αφορά συγκεκριμένους πληθυσμούς και αφορά μόνο την πνευμονία από πνευμονιόκοκο. Και φυσικά έχουμε πολύ αποτελεσματικά εμβόλια. Μάλιστα, φέτος κυκλοφορεί και ένα καινούργιο εμβόλιο έναντι του πνευμονιοκόκκου, το οποίο έχει 20 στελέχη σε αντίθεση με το προηγούμενο αντίστοιχο που είχε 13 στελέχη πνευμονιοκόκκου, το οποίο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και το οποίο αποτελεί και τον κύριο τρόπο εμβολιασμού σήμερα
για τους ανθρώπους όμως, τους συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι. Ωραία, να πάμε τώρα στον κορονοϊό, τον οποίο νομίζω, έχω την εντύπωση, ότι ο περισσότερος κόσμος το έχουμε ξεχάσει, κατά κάποιο τρόπο το έχουμε αποβάλει από το μυαλό μας, από τη σκέψη μας, και μέσα σε αυτούς βάζω και εμένα ενδεχομένως, που μέχρι πρότινος δεν το σκεφτόμουν. Για να πω την αλήθεια και να είμαι ειλικρινής, τις τελευταίες μέρες πρόσεξα λίγο παραπάνω και έκανα χρήση μάσκας, και αυτό λόγω της πρεμιέρας. Και μάλιστα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πολλοί ήταν εκείνοι που, βλέποντάς με τη μάσκα και στο σούπερ μάρκετ, κάπως απόρρισαν. Κυρία Καραλή, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο κορονοϊός είναι εδώ. Δεν είναι με τη μορφή της βαριάς πνευμονίας, γιατί για παράδειγμα αν ήθελα να χρησιμοποιήσω και πάλι τον όρο των media, είδαμε πολλές φορές λευκό πνεύμονα σε ασθενείς με κορονοϊό. Δεν υπήρχε... Δεν είναι νόσος του κατώτερου αναπνευστικού πλέον ο κορονοϊός. Είναι ένας ιός ο οποίος αφορά το ανώτερο αναπνευστικό. Ωστόσο, κινδυνεύουν από αυτόν όλοι οι άνθρωποι τους οποίους έχουμε τονίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κινδυνεύουν δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λίγο μεγαλύτερη ηλικία, ειδικά άνω των 65 ετών, αυτοί που είναι νοσοκατασταλμένοι, αυτοί που έχουν αναπνευστικά, καρδιακιακά νοσήματα, που παίρνουν διάφορες θεραπείες, για παράδειγμα οι ασθενείς που έχουν αιματολογικές κακοήθειες ή αιματολογικά νοσήματα και παίρνουν κάποιες ανοσοκατασταλτικές θεραπείες, όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας κινδυνεύουν. Επομένως, εσείς καλά κάνατε και φορούσατε μάσκα για την πρεμιέρα, όπως το λέτε εσείς, αλλά θα έλεγα ότι τη μάσκα δεν πρέπει να την ξεχνάμε όταν έχουμε, για παράδειγμα, έστω και λίγα συμπτώματα από το αναπνευστικό και κάποιον ηλικιωμένο στο σπίτι. Αν έχουμε λίγα συμπτώματα από το αναπνευστικό και κάποιον ανοσοκατασταλμένο στη δουλειά μας. Οπότε εκεί πρέπει να συνεχίσουμε να προφυλασσόμαστε και εμείς και ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να προφυλαχθεί, και όπως λέω πολλές φορές στους ασθενείς μου, γιατί να ξέρετε ότι εγώ στο ιατρείο, για παράδειγμα, όπως και στο νοσοκομείο, εξετάζουμε τους ασθενείς μας με μάσκα. Δεν τους εξετάζουμε με μάσκα σε αυτή τη φάση, γιατί φοβόμαστε εμείς οι ίδιοι για τον κορονοϊό, που είμαστε εμβολιασμένοι, δεν έχουμε συνυπάρχοντα νοσήματα. Ουσιαστικά φοράμε τη μάσκα για να προφυλάξουμε τη μετάδοση του ιού από τον ένα ασθενή στον επόμενο, με εμάς σαν φορέα. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να προσέχουμε, και μάλιστα να σας πω και κάτι. Προσπαθούμε να πείσουμε και τους συμπολίτες μας, και τώρα εδώ είναι και μια ευκαιρία να κάνω και μια έκκληση σε αυτό. Όταν μπαίνουμε στο νοσοκομείο, στο θάλαμο, για να δούμε το συγγενή μας για το επισκεπτήριο, για να το φροντίσουμε ή οτιδήποτε, είναι καλό να φοράμε τη μάσκα μέσα στο θάλαμο. Αν δεν τη φορέσω στο διάδρομο, δεν είναι μεγάλη αμαρτία. Αλλά μέσα στο θάλαμο πρέπει να φοράμε όλοι μάσκες και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί αυτό που βλέπουμε πολύ συχνά εμείς, κυρία Καραλή, είναι ένας ασθενής μας μέσα στην κλινική, χωρίς να το έχουμε μεταδώσει εμείς οι γιατροί ή το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί όλοι φοράμε μάσκες όταν εξετάζουμε τους ασθενείς, από ένα συγγενή του κολλάει κορονοϊό μέσα στο νοσοκομείο. Και φανταστείτε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ήδη ένα λόγο να είναι στο νοσοκομείο, οπότε κινδυνεύει περισσότερο. Άρα πολύ προσοχή, και η μάσκα είναι καλό πράγμα και δεν είναι ντροπή για τους ανθρώπους οι οποίοι τη χρειάζονται. Και να πω και κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Εσείς που είστε νέα γυναίκα, οι συμπολίτες μας που είναι νέοι και δεν κινδυνεύουν στην πράξη από τον κορονοϊό, θα πρέπει να σκέφτονται τη μάσκα όταν έχουν συμπτώμα. Άρα, όταν βήχω, έχω ρυθμική συμφόρηση, όταν έχω κάνει πυρετό τις προηγούμενες μέρες και είμαι ακόμα μπουκωμένος, καλό είναι όταν πάω στη δουλειά μου να φοράω μια μάσκα. Γιατί προφυλάσσω τους άλλους. Άρα, είναι ένας έξυπνος τρόπος να προφυλάξουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό ακριβώς τα υπογράμμιζα και εγώ, ότι μπορεί εμείς να μην κινδυνεύουμε άμεσα, ενώ τα άτομα νεότερης ηλικίας, όσοι δεν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως τους συμπολίτες μας γύρω, είτε αφορά γενικότερα το κοινωνικό μας περιβάλλον και εργασιακό, είτε και το οικογενειακό μας, συγγενικό μας, φιλικό μας περιβάλλον. Αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε όσον αφορά τον κορονοϊό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει και πρέπει να προσέχουμε. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω εγώ, θέλω να σταθούμε λίγο, κάτι
το οποίο φαίνεται από, από την επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας όσον αφορά την εβδομάδα 20 έως 26 Νοεμβρίου, είχαμε μία αύξηση στον αριθμό των εισαγωγών και τον αριθμό των θανάτων. Βέβαια, οι θάνατοι κατά μέσο όρο κυμαίνονται στους 45. 45 είναι ο μέσος όρος. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Κυρία Καραλή, έχουμε και θα έχουμε το χειμώνα μια έξαρση του κορονοϊού. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι βλέπουμε πλέον τον κορονοϊό σαν άλλη μια υιογενή λίμωξη. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί οι συμπολίτες μας, αυτοί που είπαμε πριν από λίγο, θα κινδύνευαν και από κάποιον άλλο αναπνευστικό ιό και είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια προτού γνωρίσουμε τον SARS-CoV-2. Και τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν όταν ερχόταν ένας άνθρωπος 85 ετών με μια υιογενή λίμωξη πιθανότατα κινδύνευε να καταλήξει, κινδύνευε να πεθάνει. Γιατί είχε συνοσήρωτες, είχε πολύ μεγάλη ηλικία και ερχόταν μια υιογενής λίμωξη η οποία λόγω της συστηματικής φλεγμονής που προκαλούν όλες οι υιογενείς λοιμώξεις σε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα όταν είναι ευάλωτος, του απορρίθμιζε το διαβήτη, του χαλούσε το άσθημα, προκαλούσε παρόξεις χρόνες από πρακτικές πνευμονοπάθειες, απορρίθμιζε την καρδιακή ανεπάρκεια, του έκανε μια καινούργια αρρυθμία γιατί του έκανε και υποξυγονεμία, του έκανε χαμηλό οξυγόνο δηλαδή και του έκανε στρες. Όλα αυτά τα πράγματα υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Άρα έτσι φοβόμαστε τον κορονοϊό πλέον και αυτό είναι το ευχάριστο νέο, αν θέλετε, ότι δεν φοβόμαστε τον κορονοϊό με την έννοια της πανδημίας. Ωστόσο, εξάρσεις του κορονοϊού, αυξημένα κρούσματα, τις εποχητούς μήνες που θα έχουμε λίγο περισσότερο συγχρονισμό, είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Δηλαδή, τώρα τα Χριστούγεννα περιμένουμε να έχουμε αύξηση των υιογενών λοιμώξεων. Το βλέπαμε πάντα. Απλά, σε αυτή την περίοδο μπορούμε να ανιχνεύσουμε τον ένα πιο δημοφιλή ιό που περιφέρεται, που είναι ο κορονοϊός. Τώρα πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα και όσον αφορά την γρήπη μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε πολύ γρήπη ακόμα, κυρία Καραλή, δεν έχουμε πολύ γρήπη. Δεν την έχουμε ανιχνεύσει. Κάνουμε τεστ για γρήπη, δεν έχουμε δει πολλά κρούσματα γρήπης. Να μην σας πω, δεν έχουμε δει σχεδόν κανένα, πολύ λίγα. Μαθηματικά η γρήπη στο βόρειο ημισφαίριο ξεκινάει αυτή εδώ την περίοδο, δηλαδή γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε με το αντιγρυπτικό εμβόλιο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Άρα μέσα Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου είναι το ιδανικό διάστημα, έτσι ώστε εάν ξεκινήσει το κύμα της γρήπης, που είναι στα μέσα Δεκεμβρίου, να μας βρει προετοιμασμένους. Επομένως, γρήπη περιμένουμε μεν, δεν την έχουμε δει σε μεγάλη έκταση ακόμα και αν θέλετε από όλη αυτή την ταλαιπωρία, το καλύτερο είναι ότι έχουμε πλέον διαθέσιμα τεστ σε πολύ λογικό κόστος για να ελέγχουμε και για κορονοϊό και για γρήπη. Οπότε έχουμε διπλά τεστ με τα οποία βλέπουμε αν κάποιος έχει γρήπη και το καλό, τα καλά νέα για τη γρήπη φυσικά είναι ότι έχουμε και κάποια αντιϊκά φάρμακα τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα και τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την έκβαση της νόσου όπως τα οποία τα είχαμε και πριν, όπως και για τον κορονοϊό που φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει, εάν διαγνωστούν με κορονοϊό, να απευθυνθούν στο γιατρό τους, έτσι ώστε να πάρουν και το αντιϊκό φάρμακο που υπάρχει διαθέσιμο εκτός νοσοκομείου ή και το αντιϊκό φάρμακο που δίνουμε εμείς, γιατί υπάρχει ένα ενδοφλέβιο φάρμακο το οποίο το δίνουμε και εμείς στο νοσοκομείο στους ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό. Να ξαναναφέρω εγώ σε αυτό το σημείο αυτό που είπατε. Είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι χρήσιμο εργαλείο να το έχουμε στη δυνατότητά μας για όσους δεν το γνωρίζουν. Και αναφέρομαι στο τεστ ανίχνευσης που μας είπατε, τόσο για τον κορονοϊό όσο και για τη γρήπη. Τουλάχιστον και τώρα τις εορτές των Χριστουγέννων, που οι περισσότεροι βρίσκονται στα οικογενειακά τραπέζια και όχι μόνο. Τώρα, θέλετε να αναφερθούμε... Να τονίσω ένα πράγμα, ναι, κυρία Καραλή, γιατί δεν θέλω να το χάσουν οι τηλεθεατές μας. Ένα πράγμα το οποίο μας έκανε τα περισσότερα εντός εισαγωγικών λάθη το διάστημα του κορονοϊού ήταν είχα αρνητικό τεστ, δεν βαριέσαι, δεν έχω τίποτα. Εάν κάποιος έχει άνθρωπο στο περιβάλλον του, ο οποίος είχε κορονοϊό και έχει και αυτός αντίστοιχα συμπτώματα, το αρνητικό τεστ δεν λέει τίποτα. Τη μεγαλύτερη ευαισθησία την έχουν τα μοριακά τεστ, τα οποία όμως και γίνονται στο νοσοκομείο ή γίνονται σε συγκεκριμένα κέντρα, έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος
και είναι κάτι το οποίο δεν το προτείνουμε για όλο τον κόσμο. Άρα, εγώ θα έλεγα το εξής: το πιο σημαντικό είναι, ξέρω ότι κάποιος είχε κορονοϊό στο περιβάλλον μου και κάνω και εγώ λίγα συμπτώματα. Φυλάγομαι τις επόμενες μέρες, φοράω και καμιά μάσκα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι έχω κορονοϊό. Αντίστοιχα και με τη γρήπη, γιατί τα τεστ αυτά τα αντιγονικά, αυτά τα γρήγορα, τα rapid που λέμε, δεν έχουν μεγάλη ευαισθησία. Δηλαδή, μπορεί να έχω κορονοϊό και να μην την ανοιχνεύσει το τεστ. Αυτό δεν θέλω να το χάσουν οι θεατές μας, γιατί το άκουσα πάρα πολλές φορές. Μα έκανα τεστ και δεν έχω. Και η απάντηση είναι ναι, μπορεί να έχεις μεθαύριο. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε και το υπογραμμίσατε. Είπαμε για τα μέτρα προστασίας, γίναμε γραφικοί, αλλά είναι καλό να το αναφέρουμε. Αναφερθήκαμε και λίγο στους εμβολιασμούς. Αν δεν κάνω λάθος, προηγουμένως είπατε ότι η πιο κατάλληλη, κατά κάποιο τρόπο, χρονική περίοδο για να εμβολιαστούμε κατά της γρήπης είναι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι εισαγωγικά τότε που ξεκινάει η γρήπη και έχει έξαρση, στα μέσα Δεκεμβρίου. Όσοι δεν εμβολιάστηκαν μέχρι στιγμής μπορούν να εμβολιαστούν από εδώ και στο εξής? Φυσικά, χτες. Φυσικά. Και μάλιστα, αν με ρωτάτε, γιατί ξέρετε και είναι και μια συνήθις ερώτηση στην οποία ακούμε αυτή την περίοδο, ποιο εμβόλιο να κάνω πρώτο? Αυτή τη στιγμή το πιο λογικό είναι ότι κάποιος πρέπει να κάνει και εμβόλιο κορονοϊού, να κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού, γιατί ο κορονοϊός είναι εδώ. Θα μπορούσε να κάνει το αντιγρυπτικό εμβόλιο την ίδια μέρα, αλλά δεν προτείνω σε κανέναν να κάνει το εμβόλιο του κορονοϊού και της γρήπης την ίδια μέρα, γιατί υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι έχουμε επαρκή απάντηση και στα δύο. Ωστόσο, θα έλεγα ότι είναι προτιμότερο να έχουμε μια διαφορά 14 ημερών, έτσι ώστε να προλάβει το ένα να εγκαταστήσει την ανοσία που χρειάζεται για να έρθει το επόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι πιο λογικό είναι κάνουμε το κορονοϊού, σε δύο εβδομάδες κάνουμε τις γρήπης. Εάν δεν ανήκουμε σε ομάδα που πρέπει να κάνει εμβόλιο κορονοϊού, τότε κάνουμε κατευθείαν τις γρήπης σήμερα, αύριο, τη Δευτέρα, το συντομότερο δυνατό. Και να πω και κάτι άλλο, μια και το λέμε αυτό. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε και δύο ενισχυμένα εμβόλια. Έχουμε 4 απλά και 2 ενισχυμένα. Τα ενισχυμένα εμβόλια αφορούν και αυτά ομάδες υψηλού κινδύνου και κυρίως ηλικιωμένους, άνω των 60 ή άνω των 65 ετών. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και θα πρέπει να ρωτήσουμε τον γιατρό μας, ειδικά αν έχουμε πολλά συμπάρχοντα νοσήματα, εάν χρειάζεται να κάνουμε το ενισχυμένο εμβόλιο το απλό. Και πριν κλείσουμε, να μιλήσουμε και λίγο πιο, να κάνουμε μια αναφορά ιδιαίτερη και όσον αφορά τα παιδιά, στις ιώσεις των παιδιών. Κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνω τον παιδίατρο με κανένα τρόπο. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι τα παιδιά είναι οι σιωπηλοί φορείς όλων των ιωγενών λοιμόξεων μέσα στα σπίτια. Οπότε θα έλεγα για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας πάρα πολύ προσοχή. Ειδικά όταν τα παιδιά έχουν λίγα συμπτώματα, αλλά και ακόμα ειδικότερα όταν ακούσουν ότι στην τάξη ενός παιδιού είχαμε αρκετά κρούσματα είτε κορονοϊού είτε ιωγενών λοιμόξεων. Όταν το ακούμε αυτό, σημαίνει ότι και το δικό μας παιδί πιθανότατα κουβαλάει στο ανώτερο αναπνευστικό του κάποια δείγματα του ιού και μπορεί να τα μεταδώσει. Και μπορεί το δικό μας να είναι λίγο πιο έτσι, σε καλύτερη κατάσταση από πλευράς ανοσίας και απλά να φταρνιστεί λίγες φορές ή να έχει λίγο μπούκωμα ή να βραχνιάσει λίγο λαιμός ή να πονάει λίγο λαιμός και να μην κάνει πυρετό, αλλά ένας ηλικιωμένος θα κινδυνεύσει. Και με αυτή την ευκαιρία, κυρία Καραλή, γιατί είναι χρήσιμο να το ξέρουν οι τηλεθεατές μας, έχουμε άλλο ένα εμβόλιο. Για την ακρίβεια, έχουμε δύο εμβόλια για τον ίδιο ιό. Ο ιός αυτός λέγεται αναπνευστικός συγκητιακός ιός και ο αναπνευστικός συγκητιακός ιός αφορούσε μέχρι πρότινος, όσον αφορά τη γνώση μας, να σας το πω έτσι, κυρίως παιδιά. Έκανε συχνά βρονχιολίτιδα στα παιδιά και έκανε συχνά ιογενείς λοιμόξεις στα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι αφορά και τους ανθρώπους άνω των 70-75 ετών και κάνουν πολύ σοβαρές λοιμόξεις οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, όπως επίσης και οι συμπολίτες μας που είναι νοσοκατασταλμένοι. Θα υπάρξουν λοιπόν στην Ελλάδα την επόμενη χρονιά, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε θα αποζημιωθούν και πότε θα ενταχθούν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ήδη έχουμε δύο εγκεκριμένα εμβόλια στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, πιθανότητα λίγο νωρίτερα από τη γρήπη, θα κάνουμε και εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, τον RSV, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουμε, γιατί είναι άλλο ένα τείχος προστασίας απέναντι
σε όλους τους ιούς που, ξέρετε, έχουν πει πολλοί ότι η ανθρωπότητα θα κινδυνεύσει από ιούς. Τελικά δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε ιούς ή είμαστε μόνοι μας ικανοί να καταστρέψουμε τον πλανήτη χωρίς τους ιούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι φιλοσοφική συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι θα κινδυνεύσουμε από τους ιούς και όσο καλύτερα θωρακισμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα θα βγούμε από όλη τη δύσκολη χειμερινή περίοδο. Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Κωστίκα. Να σας ξαναευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κυρία Καραλή. Καλή αρχή και σιδεροκέφαλη για τη φετινή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Yes. Λοιπόν, εμείς τώρα σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μία σύντομη και μικρή διακοπή για διαφημίσεις, όμως σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να συνεχίσουμε ρίχνοντας μία ματιά στις γιαννιώτικες εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Ανεξάρτητος του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα καλάθια ως αντίδοτο στην ακρίβεια και με ερωτηματικό. Το Υπουργείο θέτει σε εφαρμογή από τις 13 Δεκεμβρίου το καλάθι των Χριστουγέννων, το οποίο θα περιλαμβάνει κατηγορίες τροφίμων, τα οποία είναι βασικά για το εορταστικό τραπέζι. Ενώ να πούμε ακόμη ότι παρατείνεται για ένα ακόμη εξάμηνο και το καλάθι του νοικοκυριού. Η ακρίβεια, αλήθεια, είναι ότι αποτελεί ένα μεγάλο αγκάθι και από τα μεγαλύτερα προβλήματα που πιστεύω αντιμετωπίζει, έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος ο περισσότερος κόσμος. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες και πιο αναλυτικά αυτό το θέμα. Τώρα να συνεχίσουμε στα Ιωάννινα, αντιδράσεων συνέχεια για το φορολογικό νόμο σχέδιο. Νέα κινητοποίηση από φορείς, συλλόγους και σωματεία σήμερα το πρωί, ενώ επαναλαμβανόμενες 48 ώρες απεργίες στον ταξί και στα Γιάννενα, όπως σε όλη τη χώρα. Τώρα, 8 αλλαγές για προστασία των δανειοληπτών, αυτό για τα δάνεια, ενώ πρωτοφανές περιστατικό με νεκρές αρκούδες στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κοζάνης. Η αλήθεια ότι το θέμα είναι αποτρόπαιο και είναι πρωτοφανές. Τώρα, στην ελληνική αστυνομία, στην Πρέβεζα, πώς δρούσε η σπήρα που ανατείναξε ATM. Θα το δούμε και σε λιγάκι περισσότερα γι' αυτό. Υπάρχουν λύσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής, αυτό από τον κύριο Γκίκα, πρόεδρο του περαστικού κτέλου Ιωαννίνων, και στα αθλητικά για τον Μπας Γιάννενα, με βαθμό και όχι βαθμούς, τα πράγματα δυσκολεύουν. Να συνεχίσουμε τώρα με την Ελευθερία. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τους φορείς των αυτοαπασχολούμενων με τοπική αντίθεση στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Τώρα, παρατείνεται, το είπαμε, μέχρι τις 30 Ιουνίου το καλάθι του νοικοκυριού. Νέα Αριστερά, το όνομα της κοινοβουλευτικής ομάδας των 11. Αυτό σχετικά έχει κάποια σχέση. Θα το συζητήσουμε περισσότερο με τον σημερινό μας καλεσμένο. Δεν ξέρω αν σας το ανέφερα. Μετά σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Στέφο, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της παράταξης Κοινό των Υπηρωτών. Τώρα, διαρκής υποστήριξη στα άτομα με αναπηρία. Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία. Εδώ πρόκειται για μια όμορφη γιορτή με χριστουγεννιάτικα κάλαντα αλλά και γλυκίσματα που ετοίμασαν από κοινού οι ωφελούμενοι και τα στελέχη της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ελπίδα ζωής με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Κεφάλα. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής. Και πάμε και στα αθλητικά. Δεν σώζεται η κατηγορία μόνο με ισοπαλίες. Τώρα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται στον ΠΑΣ ότι η ομάδα χρειάζεται νίκες. Και σημαντική νίκη για τις γυναίκες του ΠΑΣ WBC. Είχε καθαρό μυαλό και καθάρισε στο τέλος τον Πρωτέα. Να συνεχίσουμε με τα πρωινά νέα. Είπαμε για τους ιδιοκτήτες ταξί, αντιδρούν με χειρόφρενο στο φορολογικό νομοσχέδιο. Κινητοποίηση ενάντια σε έξωση οικογένειας. Αυτό έγινε εδώ στα Γιάννενα πιο συγκεκριμένα. Προβληματισμός για το μέλλον των ΔΕΙΑΙ. Καταντίθενται οι δεσμευτικές προσφορές, αυτό για το Ιωάννινα Κακαβιά, ενώ για το Youth Pass. Το Youth Pass είναι αυτή η οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι νέοι 18 με 19 ετών, ύψους 150 ευρώ. Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων. Ενώ έσωσε τον βαθμό μέρας μου είπε.
Και πάμε τώρα να δούμε και το πρωτοσέλιδο από την εβδομαδιαία εφημερίδα έκδοση. Στρατηγική προτεραιότητα οι διεθνείς συνεργασίες για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Να πούμε και μερικές λεπτομέρειες. Αποδοτική και ουσιαστική αποδεικνύεται πως ήταν η πρόσφατη επίσκεψη της Πριτάνεως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της κυρίας Μπατιστάτου στη Γαλλία, καθώς οι συνεργασίες του Ιδρύματος της Ηπείρου με τα γαλλικά πανεπιστήμια αναθερμαίνονται και διευρύνονται, παράγοντας βέβαια τη δυναμική και την καινοτομία των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ασπίδα προστασίας για το Ναό Ποταμό. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο ένα σημαντικό βήμα με τον χαρακτηρισμό τμήματος της λεκάνης απορροής του Διασυνοριακού Ποταμού στην ελληνική πλευρά των συνόρων ως προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού και προστατευόμενου τοπίου. Οι τελικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο, στο κάδρο της ανάπτυξης και νέες περιοχές και πρόσωλο ταχώς για την ερευνητική γεώτρηση στα Ιωάννινα. Στη Δημοτική Ενότητα Μολωσσών του Δήμου Ζήτσας Ιωαννίνων. Και κομβικός ο ρόλος των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Πάμε τώρα να περάσουμε και στο Ήπειρους Online, να δούμε και την επικαιρότητα μέσα από το Ήπειρους Online. Να ξεκινήσουμε με τον καιρό. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από απόψε το βράδυ στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και μάλιστα με βάση την πρόβλεψη αυτή, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε τους Δήμους και τους άλλους αρμόδιους φορείς να είναι σε ετοιμότητα και συστήνει στους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Τώρα, το αναφέραμε και προηγουμένως μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αναφέρομαι στην απεργία των ιδιοκτητών ταξί. Πρόκειται να γίνει σε όλη τη χώρα και στα Ιωάννινα. Προκήρυξαν δύο επαναλαμβανόμενες 48-ωρες απεργίες που ξεκίνησαν χθες Δευτέρα και θα συνεχιστούν μέχρι και τις 5 το πρωί της Παρασκευής. Όπως είπαμε και σε άλλες πόλεις, έτσι και στα Γιάννενα, πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας προς το κέντρο της πόλης. Δεκάδες ήταν οι ιδιοκτήτες ταξί που συμμετείχαν και μάλιστα εξέφρασαν και την υποστήριξή τους σε έναν δανειολήπτη που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του σε πληστηριασμό, κάνοντας μια ολιγόλεπτη στάση έξω από το υποκατάστημα, το τραπεζικό υποκατάστημα, στην οδό Αβέροφ. Τώρα, εδώ πέρα υπάρχουν και τα όσα είπε ο πρόεδρος του τοπικού σωματείου ιδιοκτητών Νεομάρτης Γεώργιος, ο κύριος Μιχάλης Ψήνας, για σχετικά με τα αιτήματά τους που διαφωνούν. Να πούμε όμως ότι αύριο Τετάρτη θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ψήνα και θα το δούμε καλύτερα το θέμα. Περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο Ήπειρος Online. Τώρα, απέναντι στο νέο φορολογικό με τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Τώρα να προχωρήσουμε σε αυτό που αναφέραμε, σε αυτό το περιστατικό που είναι πρωτοφανές και αναφέρομαι στην είδηση αυτή με την αρκούδα και τα δύο αρκουδάκια της που τα σκότωσαν. Αυτό δεν γνωρίζουμε ακόμα αν ήταν ένας ο δράστης ή περισσότεροι. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστοι. Η έρευνα όμως συνεχίζεται από την αστυνομία. Αυτό σημειώθηκε την Κυριακή στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κοζάνης, ανάμεσα στην πλαγιά Κόνιτσας και το Επταχώρι Κοζάνης. Οι διερχόμενοι από το σημείο οδηγή εντόπισαν το πρωί της Κυριακής τα νεκρά ζώα και ειδοποίησαν και τις αρχές. Ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό το αποτρόπαιο θέαμα. Δεν υπάρχουν λόγια. Τώρα να συνεχίσουμε με την οικονομία. Το είπαμε, το καλάθι του νοικοκυριού παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η διάρκεια του ήταν τώρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά παίρνει παράταση. Κρίθηκε αναγκαίο η διατήρησή του για το επόμενο εξάμηνο και πολύ λογικό αυτό. Να συνεχίσουμε τώρα πάλι με την οικοδομία. Είπαμε το Youth Pass, είναι τελευταία μέρα για τις αιτήσεις. Πρόκειται για μια οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για τους νέους ηλικίας 18 έως 19 ετών. Μέχρι σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Ενώ να πούμε ότι αφορά 200.000 περίπου νέους και δεν προβλέπονται περιουσιακά εισοδηματικά κριτήρια. Έχουν υποβληθεί πάνω από 114.000 αιτήσεις για αυτό το επίδομα. Και έχει τη μορφή χρεωστικής κάρτας, την οποία δικαιούχοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σε επιχειρήσεις του τουρισμού,
του πολιτισμού και των μεταφορών. Εδώ μπορείτε να μπείτε να δείτε αναλυτικά τι θα ισχύει από εδώ και στο εξής, αφού κλείσει η πλατφόρμα για τις επόμενες αιτήσεις. Πότε θα είναι η χρονική περίοδος που θα γίνονται οι αιτήσεις? Κάθε χρόνο. Τώρα, πάλι στην οικονομία, φορολογία, 22 αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Αλλάζει το τοπίο της φορολογίας στη χώρα, οι ρυθμίσεις. Αυτά περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Να μην φανώ γραφική, αλλά και αυτό θα το εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες πιο αναλυτικά. Τώρα, ενισχύει τις δράσεις και την παρουσία της η κυβέρνηση με στόχο την συμπερίληψη. Είπαμε για την Κυριακή, που ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρίες. Και τώρα στην πολιτική, για την κυρία Άννα Σημακοπούλου, επιθυμώ να είμαι ξανά υποψήφια ευρωβουλευτής. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιωάννινα TV και τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή του δελτίου, Βλάση Ντόκα. Την πρόθεσή της έδειξε να είναι ξανά υποψήφια ευρωβουλευτής στις ερχόμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου. Να συνεχίσουμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε την εξάρθρωση μιας πύρας, η οποία δρούσε σε όλη τη χώρα. Βέβαια, κάποια περιστατικά τα είδαμε και εδώ σε τοπικό επίπεδο. Και είχαν ανατινάξει και το ATM στον Λούρο. Να δούμε μερικές ακόμη πληροφορίες. Έχει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ο κύριος Ταξίαρχος Ιωάννης Κούρας, τώρα τα τρία μέλη της οργάνωσης είχαν ηλικία 26, 27 και 28 ετών. Προέβαιναν και σε κλοπές οχημάτων και μέσω αυτών επέβαιναν σε επαρχιακές περιοχές της Ελλάδας και έκαναν την δράση τους. Προτιμούσαν βέβαια πιο απομακρυσμένες περιοχές, εκεί που υπήρχαν ATM σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ενώ παράλληλα όλα τα μέλη της οργάνωσης είχαν προκλητικά πολυτελή βίο, τον οποίο επιδείκνυαν και μέσα από τα social media μάλιστα, και τα πολυτελή αυτοκίνητα τα οποία οδηγούσαν. Έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 10 περιπτώσεις εκρήξεων ATM σε Εύβοια Βιωτία, Μεσσηνία, Ηλία, Χαΐα, Πρέβεζα, το είπαμε, και το Λοκαρνανία, και 7 κλοπές οχημάτων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται στο ποσό των 710.000 ευρώ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα, να δούμε ακόμα μερικές ειδήσεις, έχουν ενδιαφέρον. Λιγότερα τροχαία ατυχήματα ο φετινός Νοέμβριος, να και κάτι θετικό, δεν είναι όλα άσχημα, πολύ θετικό αυτό με τα τροχαία ατυχήματα, λιγότερα τα τροχαία για τον φετινό Νοέμβριο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ενώ τώρα είχαμε και τη σύλληψη αναζητούμενου αλλοδαπού στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του εκκρεμούσαν 2 εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή πατρόν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Και με αυτό θα κλείσουμε τώρα από το Ήπειρος Online. Στη Σαλαμίνα δολοφόνησαν γυναίκα στο σπίτι της. 43χρονη ήταν η γυναίκα, βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στην οδό Έντος στη Σαλαμίνα. Αυτό σύμφωνα με την ΕΡΤ. Έφερε 2 τραύματα από πυροβόλο όπλο. Λοιπόν, εμείς τώρα τι ώρα είναι? Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε ένα δεύτερο σύντομο όμως διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ μικρή και σύντομη διακοπή. Μη φύγετε, γιατί σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ. Και κοντά μου θα έχω τον κύριο Γιάννη Στέφο, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της παράταξης Κοινό των Υπηρωτών. Αυτό σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και όπως σας είπα πριν πάμε και στις διαφημίσεις, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο Ιωάννινα TV, στην πρεμιέρα, τον κύριο Ιωάννη Στέφο, ο οποίος είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της παράταξης, περιφερειακής παράταξης Κοινό των Υπηρωτών. Κύριε Στέφο, σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Εύχομαι να έχετε μια εξαιρετική χρονιά. Να πάνε όλα καλά που θα πάνε και θα είμαστε να τα λέμε. Αρχικά να σας ευχαριστώ πολύ. Αρχικά να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στις τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ και όλοι όσοι ήταν υποψηφοί.
Αρχικά να πω ότι είχα άλλες σκέψεις για αυτή τη συνέντευξη, αλλιώς το σκεφτόμουν. Βέβαια η επικαιρότητα μας αναγκάζει να δούμε κάποια σημεία, να σταθούμε σε κάποια πολιτικά θέματα της χώρας. Και με αυτά θα ξεκινήσουμε, κύριε Στέφο, και μετά θα πάμε και σε κάποια πιο προσωπικά. Ό,τι θέλετε. Θέλω να σταθώ όμως σε αυτό που συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θέλω να μας πείτε πώς βιώνετε αυτή την περίοδο, που ουσιαστικά είναι μία περίοδος διάσπασης, διαίρεσης του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι εμείς που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε έχουμε λίγα χρόνια είτε έχουμε πολλά και έχουμε παλέψει για αυτό το χώρο, έχουμε δώσει δηλαδή κομμάτι από τη ζωή μας, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι καλά. Κάποιος δηλαδή που ήταν στο πετσί του ο χώρος αυτός δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα είναι καλά. Είναι μια διάσπαση η οποία είναι επώδυνη, όλοι οι χωρισμοί είναι επώδυνοι, είτε οι πολιτικοί χωρισμοί είτε οι προσωπικοί χωρισμοί, και αυτό έχει σαν συνέπεια να μην πολιτικά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Υπάρχει πλέον ξεκάθαρη διάσπαση, υπάρχει ένα άλλο κόμμα μέσα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δημιουργεί και στα μέλη του κόμματος προβληματισμό, τους αναγκάζει να μην μπορούν να δραστηριοποιηθούν όπως θα θέλανε, αλλά και στην κοινωνία, σε αυτούς που είναι έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, δίνει την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά και είναι όλοι σε μια αναμονή. Εγώ εκτιμώ ότι θα εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση στο επόμενο διάστημα, δεν χρειάζεται να υπάρχουν ένθεν, κακήθεν, αλληλοκατηγορίες και πράγματα τα οποία τα βλέπω στα μέσα δικτύωσης και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλη αυτή η ανθρωποφαγία, όλη αυτή η τοξικότητα, όλη αυτή η εσωστρέφεια. Είναι ζήτημα χρόνου να βρουν τα πράγματα τον δρόμο τους. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν βεβαίως στην κοινωνία και πώς θα τα εισπράξει ο κόσμος. Αλλά είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά τρώει την ψυχή μου. Και να πω ότι πιστεύω ότι δεν αφορά μόνο εσάς, γενικότερα πιστεύω μας αφορά όλους και τη χώρα, γιατί μια δημοκρατική κοινωνία χρειάζεται μια αντιπολίτευση ισχυρή. Και αυτό είναι κάτι που μας επηρεάζει όλους. Αναφερθήκατε σε αυτή τη διάσπαση λιγάκι παραπάνω, σε αυτό θα σας πήγαινε εξάλλου, καθώς χθες είχαμε την παρουσίαση του πολιτικού φορέα Νέα Αριστερά, αυτό είναι το όνομα του αυτού του πολιτικού φορέα, το οποίο παρουσίασε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα των 11 που αποχώρησε πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ήταν χθες η πρεμιέρα και αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία στην ουσία δεν είναι πολιτικό κόμμα, ακόμη τουλάχιστον. Ήταν κάτι το οποίο αναμένονταν να γίνει. Τόσο ό,τι αφορά το όνομα, δεν μου δημιουργεί κάποια εντύπωση. Σίγουρα δεν μου δημιουργεί κακή εντύπωση, αλλά δεν είναι και κάτι πρωτότυπο. Αναμενόμενο ήταν και το όνομα. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πλήγμα στο γεγονός ότι μειώνει το αριθμός των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό κατά βάση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως έναν βαθμό. Στην ουσία θα πρέπει να επικεντρωθεί και το νέος φορέας, αλλά κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη στιγμή με αφορά και είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, στο τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία. Τα προβλήματα είναι τεράστια, κυρία Καλή. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικογένειας είναι η οικονομία. Είναι η ακρίβεια. Δεν τολμά κανείς πολίτης με χαμηλά εισοδήματα να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάει στο κροπολείο, να πάει για ρούχα, να πάει να κάνει εξετάσεις, οι οποίες και αυτές πλέον σε μεγάλο ποσοστό 40% πληρώνουν. Αυτό είναι αλήθεια, ενώ για την ακρίβεια, ότι είναι ένα πρόβλημα με το οποίο ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι όλοι, το βλέπουμε δηλαδή και ειδικά στο σούπερ μάρκετ, το οποίο βέβαια είναι τα απαραίτητα αγαθά, είναι επιβίωση. Δεν μπορεί να ζουν, αλλά είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν οικογένειες που έχουν παιδιά που πηγαίνουν φροντιστήρια, δραστηριότητες. Υπάρχουν άλλες οικογένειες που έχουν παιδιά που είναι φοιτητές. Η κατάσταση είναι τραγική. Η πολιτική πρέπει να ασκηθεί στο κοινοβούλιο. Στην αντιπολίτευση εννοώ. Διότι η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Μάλλον κατάλαβε τι γίνεται και δεν την νοιάζει. Και προσπαθεί να θεραπεύσει τον καρκίνο με ασπιρίνες. Ναι, όμως. Ασπιρίνες είναι τα μικρά επιδόματα που δίνει. Και έχουν άνευ σημασίας. Όμως, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, ότι αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Αφορά
αφορά παγκοσμίως όλους. Δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα στη χώρα μας. Έβλεπα προχθές κάποιος αυτοδιοικητικός είχε κάποιες τιμές προϊόντων από χώρα του εξωτερικού. Από χώρα του εξωτερικού βεβαίως που οι τιμές, μπήκα στο παρατηρητήριο τιμών και είδα ότι είναι παραπλήσια της Ελλάδος. Στα βασικά αγαθά, στο κρέας, στο γάλα, στο τυρί, στο ψωμί. Ναι, η μισθή όμως είναι τετραπλάσια από την Ελλάδα. Δηλαδή ο Έλληνας εκπαιδευτικός ονειδιόριστος παίρνει 700-800 ευρώ, ο Γερμανός για παράδειγμα παίρνει 3.000. Ναι, εκεί είναι ακριβό το σπίτι, αλλά μην τρελαθούμε, και εδώ είναι ακριβό το σπίτι. Αν πάει ένας αναπληρωτής δάσκαλος στη Μύκονο, ας είπε δεν θα βρει, θα του ζητήσουν 800 ευρώ. Όσο δηλαδή παίρνει μισθό. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο ακριβές χώρες και στην ενέργεια. Πληρώνουμε την ακριβότερη βενζίνη, το ακριβότερο πετρέλαιο, το ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν είναι ακριβώς. Προσπαθεί η κυβέρνηση με ασπιρίνες, σας το είπα και πριν, να αντιμετωπίσει μια κατάσταση τραγική σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι πλέον είναι ανεξέλεγκτη αγορά. Δεν υπάρχουν έλεγχοι. Η ενέργεια έχει πουληθεί. Γίνονται έλεγχοι. Έχουν μπει πρόστιμα. Όταν έχουν απομυζήσει 6-7 εκατομμύρια και του βάζουν πρόστιμο 1 εκατομμύριο, στο κασίλο του, θα το πληρώσουν κιόλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα πρόστιμα αυτά δεν είναι τελεσίδικα. Αυτά που κάνουν στάσεις, θα πάνε στον υπουργό που τα. Και τότε θα δούμε αν θα πληρωθούν ή όχι. Αναμένεται να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα και στο μέτωπο της ακρίβειας. Θα το δούμε αυτό, να βάλουμε μια άνω τελεία. Θέλω να πάμε σε αυτό όσον αφορά δηλαδή τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε πώς σας φάνηκε το νέο σήμα της Νέας Αριστεράς. Δεν μου έκανε εντύπωση, επειδή είδα διάφορα πράγματα που ανεβάζουν. Όταν θες να λιθωρήσεις κάτι, το πρώτο που κάνεις είναι να το ευτελίζεις, να το παρομοιάζεις με κάτι άλλο. Εντάξει, είναι ένα κοινό σήμα, έναν άνθρωπο βασικά μου δίνει την αίσθηση ότι είναι. Κοιτάξτε, τα σήματα και τα ονόματα έχουν τη σημασία τους. Σημασία έχει η ασκούμενη πολιτική. Αυτοί θα δώσουν μεθαύριο τις εξετάσεις τους στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προεκλογισμό. Εκεί είναι οι μάχες. Στη Βουλή γίνονται οι μάχες. Και στην κοινωνία βεβαίως. Δεν ξέρω πώς θα πάνε. Γιατί να σας πω κάτι, γιατί ο κόσμος που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή τη γεωγραφία αυτού του χώρου την ξέρω πάρα πολύ καλά, στα Γιάννη την ξέρω εξαιρετικά, θα έλεγα, οι άνθρωποι φαίνεται να απομονώνονται, να κλείνουν στα σπίτια τους, να μην ασχολούνται με την πολιτική, γι' αυτό είναι κακό. Θα είναι ο πρώτος σταθμός οι ευρωεκλογές, αλλά μέχρι τις ευρωεκλογές 6 μήνες είναι πάρα πολύ. 6 μήνες δηλαδή, δεν γίνεται να βγει αυτή η κατάσταση έτσι. Μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι κάνει την αυξήση μεθαύριο του δημοσίου υπαλλήλου 40 ευρώ. Επίση, ξαναμείωσε. Είπατε για τι ευρωεκλογέ. Θέλω να σταθούμε σε αυτό. Κατά πολλού είναι το κρίσιμο σημείο για τον Στέφανο Κασελάκη. Εκεί δηλαδή θα φανεί με απλά λόγια. Εσεί τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να αναφέρω ότι χθε, μάλιστα, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ανέφερε ότι πιστεύει ότι θα είναι πρώτο στι ευρωεκλογέ. Πρώτη δύναμη. Δεν ξέρω ποιος το συμβουλεύει να το λέει. Εγώ θεωρώ ότι ένα καλό αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές θα ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών, των τελευταίων εκλογών, εκεί στο 18%, το οποίο θα ήταν εξαιρετικό αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει και διάσπαση. Ο μαξιμαλισμός σε όλα, κυρίως στην πολιτική, δεν είναι καλός. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε πάντα στο νου μας ποιες είναι οι δυνατότητες της παρούσας στιγμής και για το κόμμα και για εμάς. Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές είναι καθαρά πολιτικές εκλογές. Δεν θα πρέπει κανείς να τις υποβαθμίσει, να τις θεωρήσει υποδιέστερες, να τις θεωρήσει ότι είναι λίγο αδιάφορες, δεν μας ενδιαφέρουν εμάς στην Ελλάδα. Ίσα μας ενδιαφέρουν, διότι οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, οι αποφάσεις της Ευρώπης στην Ελλάδα έχουν πληρωθεί πάρα πολύ άγρια με τα μνημόνια. Τώρα, θα είναι δύσκολες. Θα είναι δύσκολες. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς κυριαρχεί αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς για μας, για μένα. Καλός ή κακός, κυριαρχεί. Δεν υπάρχει στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς ένα μεγάλο μέτωπο τέτοιο που να μπορεί να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθεί στον χρόνο. Δεν θα πάρει βέβαια
πάρα πολλά χρόνια, αλλά θέλει καιρό. Η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι καταλυτική και όσοι νομίζουν ότι με αυτή τη διάσπαση θα κερδίσουν ωφέλη, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα στην προηγούμενη περίπτωση, ας μην βαφκαλίζονται. Μικρά ωφέλη θα αποκομίσουν, θα μοιραστούν οι άνθρωποι και κυρίως αποδυναμώνεται ένας πολιτικός χώρος ο οποίος ήταν ουσιαστικός αντίπαλος, ουσιαστικός χώρος που μπορούσε στα ίσια να χτυπήσει το Μητσοτάκη. Πιστεύετε αυτό που είπατε ότι η διαίρεση αυτή η διάσπαση θα πάρει χρόνο. Πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα το αυτό χρόνο. Ποιο θα είναι. Θα αποδομηθεί ή θα αναζωογονηθεί Δεν μπορώ να το προδικάσω. Ίσως επειδή είμαι λίγο ρομαντικός και συναισθηματικός, πιστεύω ότι πιστεύω γενικώς στην ομογενοποίηση του χώρου. Είχαμε διασπάσεις στο πρόσφατο παρελθόν και ξανασμίξαμε με τον κύριο Κουβέλη, με τον Φώτο Κουβέλη για παράδειγμα, ένα παράδειγμα φέρνω. Είχαμε όμως κάποιες διασπάσεις και ουδέποτε ξαναβρεθήκαμε με αυτούς τους συντρόφους. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια και θα υπάρχουν και στο μέλλον ίσως περισσότερες δυνατότητες να υπάρξει μια μεγαλύτερη και ευρύτερη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων, διότι οι πολιτικές που ασκούνται δεν είναι ότι επηρεάσαν για 10-12 χρόνια από το 9 και μετά, με μια μικρή εξαίρεση στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, που εκεί μνημόνιο είχαμε, αλλά είχαμε άλλες πολιτικές κοινωνικές, άλλες πολιτικές στην παιδεία, άλλες πολιτικές στην υγεία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι πολιτικές, αν δεν μπορέσουμε να τις ανασχέσουμε, θα διαλύσουν τις ζωές μας ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο τις δικές μας, τις δικές ζωές που είστε νεότεροι, των νέων των παιδιών, έχουμε 400.000 ανθρώπους που μόνιμα πλέον έχουν φύγει και δεν επιστρέφουν στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχουν δυνατότητες. Να κάνουν τι? Να περιμένουν τα ΠΑΣ της κυβέρνησης Μητσοτάκης να ζήσουν? Όχι. Συνεπώς, είναι αδύρυτη ανάγκη η αριστερά να ανασυγκροτηθεί και το αριστερά να ανασυγκροτηθεί για να μπορέσει να αλλάξει το μείγμα της πολιτικής, το οποίο είπα αρκετές φορές σήμερα ότι είναι καταστροφικό. Της αξιάς πολιτικής που εφαρμόζεται στη χώρα. Πολλοί σας κατηγορούν για κάποια μέτρα που λάβατε κατά τη διάρκεια εκείνων των χρόνων. Όπως είπατε και εσείς, παρόλα αυτά και εσείς είχατε μνημόνια. Θεωρείτε ότι κάνατε λάθη τότε, αλλά και τώρα, αυτά τα χρόνια που δεν κυβερνούσατε? Το 2015 ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος εξαιτίας του γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία ρύθμιση χρέους και καμία αξιολόγηση δεν είχε ολοκληρωθεί. Υπολείπονταν τουλάχιστον 4 αξιολογήσεις για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτού του μνημονίου. Ως εκ τούτου οδηγηθήκαμε σε μνημόνιο των πραγμάτων. Μέσα σε αυτά τα χρόνια τα δύσκολα, το πρώτο πράγμα που κάναμε το 2015, και είναι καλά να τα γυρνάμε στο μυαλό, γιατί επιχείρησε. Απλά αν μπορούμε σε τηλεοπτικούς χρόνους, γιατί θέλω να προλάβω να... Ναι, ήταν να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Προσπαθήσαμε τότε, διότι ακόμα και ένα ευρώ να ήθελε να δώσει, έπρεπε να περάσει από την έγκριση της Τρόικα. Προσπαθήσαμε τότε να δώσουμε ένα ποσό για να βοηθήσουμε τους κοινωνικά ασθενέστερους. Ξέρετε, σηκώθηκαν. Ποιο Λοβέρδος. Το θυμάμαι καλά. Και δεν προχώρησε τα Χριστούγεννα του 2015 το πρόγραμμα αλληλεγγύης. Προχώρησε το 2016. Λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς καταφέραμε να βγάλουμε το χάρτη από τα μνημόνια, να μειώσουμε την ανεργία η οποία ήταν στο 28 και πήγε στο 15-16, να μπορέσουμε να έχουν ρεύμα, σπίτι, νερό και ένα μικρό εισόδημα όσοι δεν είχαν και κυρίως να βγούμε από τα μνημόνια αφήνοντας 37 δισεκατομμύρια ευρώ, τόσα που χρειαζόταν να γίνει η ρύθμιση του χρέους. Σίγουρα πιστεύω ότι αυτά μέχρι και οι αντίπαλοι εισαγωγικά, οι αντίπαλοι σας τα παραδέχονται. Σίγουρα κάνατε μετά και κάποια θετικά. Αλλά κάνατε όμως και λάθη σίγουρα. Υπήρξαν λάθη χειρισμοί, υπήρξαν λάθη. Πάντα υπάρχουν, εντάξει. Αλλά να σας πω κάτι. Τα λάθη αυτά δεν είχαν σχέση ούτε με τη διαφθορά, ούτε με την αύξηση του χρέους. Επειδή όμως αυτά είναι μεγάλα θέματα και δεν θέλω να τα ανοίξουμε τώρα, για άλλο λόγο ενώ η συζήτησή μας δεν θέλω να μπούμε σε τόσο βαθιά νερά και να την κάνουμε τόσο πολιτική. Ναι. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε να βάλουμε μια τελεία όσον αφορά αυτό, στην πολιτική μας συζήτηση κατά κάποιο τρόπο. Και θα ήθελα να πάμε σε ένα πιο προσωπικό κομμάτι όσον αφορά εσάς. Εσείς ήσασταν βουλευτής την περίοδο του 2015 μέχρι το 2019. Ναι. Μετά δεν εκλεγήκατε βουλευτής. Και τώρα... Ναι, αυτό. Εκεί θα κατέβηκα. Η δία μου. Μετά όμως από αυτό,
Συμμετείχατε στις τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές και μάλιστα με επιτυχία. Εκλεγήκατε κιόλας. Κοιτάξτε. Ήθελα να ρωτήσω αρχικά πώς έγινε αυτή η μετάβαση, πώς προέκυψε. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε τώρα. Κοιτάξτε, εμένα δεν ήταν στις προθέσεις μου να είμαι υποψήφιος στην περιφέρεια. Εκλέχθηκα στις πρώτες εκλογές του Μαΐου, δεν εκλέχθηκα στις δεύτερες, χάθηκε εδώ για το ΣΥΡΙΖΑ στα Ιωάννα. Υπήρξε μια σειρά συζητήσεων ότι, και μια απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, του ενιαίου τότε ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα έχουμε υποψηφίους και στις 13 περιφέρειες της χώρας. Προφανώς μιλήσαν μαζί μου, μου ζητήσαν να είμαι υποψήφιος, μου ζητήσαν, θα έλεγα, πολύ επίμονα. Υπήρξε μια σύνδεση με τον εαυτό μου, με φίλους, με συντρόφους, με το σπίτι μου, με τα παιδιά μου. Δεν είναι αποφάσεις αυτές που τις παίρνεις εν θερμό. Τιμητική ήταν στο πρόσωπό μου αυτή η πρόταση, δεν μπορώ να πω. Και ευχαριστώ για αυτό τους συντρόφους. Ανέλαβα αυτή την ευθύνη. Η περιφέρεια Επίρου δεν είναι εύκολη περιφέρεια. Εντάξει. Και βεβαίως το ποσοστό του 50% πλέον, γιατί άλλαξε ο νόμος, δεν είναι 44% για να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή κάποιος, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Τη στιγμή μάλιστα που ήταν υποψήφιες 6 παρατάξεις, πάρα πολλές. Ωστόσο, δώσαμε ένα αγώνα μέσα σε 1,5 περίπου μήνα, συγκροτήσαμε ένα πλήρες ψηφοδέλτιο. Πήραμε αυτό το 13% περίπου, το οποίο είναι από τα καλύτερα αποτελέσματα στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτό που θέλαμε, αλλά με ένα ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά σπαράστονταν εκείνο το διάστημα. Αυτό το οποίο εμείς θα κάνουμε, κυρία Καραλή, είναι ότι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να επιτύχουμε μια συνεργασία και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις και περιφερειακούς συμβούλους που αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα για την περιφέρεια δεν μπορεί να συνεχιστούν έτσι. Στις τελευταίες μέρες πληροφορηθήκαμε ότι το τεχνολογικό πάρκο δεν προχωράει, απαιτάζονται τα έργα σύνδεσης της Πρέβεζας στην Εγνατία Οδό, δεν θα γίνει κανένα έργο στα Σπρωτεία. Η Ιόνια εδώ είναι σκαλέ. Ενδεχομένως όμως αυτά θα τα δούμε και θα τα δούμε και αργότερα, το επόμενο διάστημα, σε μια καθαρά πολιτική συζήτηση. Και πάλι συγχαρητήρια. Ήταν σύντομο το χρονικό διάστημα, αλλά τα καταφέρατε. Εντάξει, λοιπόν, καλά πήγε, δεν πήγε άσχημα. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός και βλέπω τι ακριβώς δυσκολία ζήκε, θεωρώ ότι πετύχαμε αυτό που μπορούσαμε με τον καλύτερο τρόπο στον χρόνο και με τα μέσα που είχαμε, τα οικονομικά μας. Κύριε Στέφο, θέλω να μου πείτε πώς μπήκε η πολιτική στο αίμα σας, πώς προέκυψε αυτή η ενασχόληση με την πολιτική. Εντάξει, εγώ στη μεταπολίτευση, δηλαδή μετά την πτώση της Χούντας, ήμουνα νεολαίος, 15 χρονών. Η οικογένειά μου ήταν πάντα αριστερή. Και άρα ήταν έντονα πολιτικοποιημένη, ήταν η οικογένεια. Έντονη πολιτικοποιημένη οικογένεια. Διάβαζα πάρα πολύ, πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός. Ήδη είχα στραφεί σε αυτό το χώρο και νομοτελειακά εκεί το 77 οργανώθηκα για πρώτη φορά στα 15 μου περίπου στην νεολαία του Ρίγα Φαρέων. Έτσι από ό,τι θυμάμαι όλη μου τη ζωή ήμουν στην αριστερά. Δεν ασχολήθηκα τώρα με την πολιτική. Στον παρελθόν μου ψήφιος ήμουνα σε αυτοδιοικητικά σχήματα και εκλεγμένο στο Δήμο Ιαννητών κλπ. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι και οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική. Οι νέοι άνθρωποι. Και όταν λέω νέοι, εννοώ άνθρωποι που είναι 20, 25, 30, 40 χρονών. Τους έχει ανάγκη η πολιτική και η κοινωνία. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν πολύ πιο φρέσκες ιδέες και προσεγγίζουν τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι εμείς οι παλαιότεροι. Εμένα μου αρέσει να τους ακούω. Με τα λάθη τους, με τις εντάσεις, με όλα αυτά τα ζητήματα. Το μόνο που θα πρέπει να αποφεύγει κάποιος νέος όταν ασχολείται με την πολιτική είναι ο τυχοδιοκτισμός. Η πολιτική δεν είναι το μέσον να ανέβεις ψηλά. Η πολιτική είναι το μέσον να αλλάξεις την κατάσταση των πραγμάτων, να την κάνεις καλύτερη. Δεν είναι το μέσον να πλουτίσεις εσύ, να βιοποριστείς, να ζεις καλύτερα. Δυστυχώς εκεί κατάντησε να είναι η πολιτική και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην αυτοδιοίκηση. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πιστεύω ότι στην πολιτική χρειάζονται νέοι άνθρωποι, οι ιδέες τους όπως είπατε, σε συνδυασμό με την πείρα των παλαιότερων. Πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό. Θα έχει το σωστό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αναφερθήκατε στα παιδιά σας. Γνωρίζω πως έχετε δύο παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Μία συνάδελφος δική σου και ένα αγόρι. Ακριβώς. Η κόρη μου είναι συνάδελφός σου, ο γιος μου είναι απειλουργός,
είναι οποιός. Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό. Τα παιδιά σας έχουν εκφράσει την επιθυμία να ασχοληθούν με την πολιτική ή έχετε εσείς την επιθυμία αυτή να ασχοληθεί κάποιος? Όχι, εγώ δεν έχω αυτή την επιθυμία, θα ήθελα να μην ασχοληθούν καθόλου. Γιατί? Γιατί εντάξει, γιατί διαλύσει τη ζωή σου. Αλλά ο γιος μου δεν φαίνεται να ασχολείται. Η κόρη μου είναι πολιτικοποιημένη, έντονα πολιτικοποιημένη, αλλά λόγω επαγγελματός δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί τουλάχιστον άμεσα. Δεν νομίζω ότι ίσως δεν θα βοηθήσει τη δουλειά της. Ναι, ναι, ναι. Οι δημοσιογράφοι γενικά δεν ασχολούνται πολιτικά ή, εν πάση περιπτώσει, δεν πολιτεύονται σε νεαρές ηλικίες. Ο γιος μου δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει. Τα social media τα τελευταία χρόνια έχουν κατακλείσει τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας. Και όχι μόνο, πώς να το πω τώρα, ακόμα και για επαγγελματικούς λόγους, και θέλω να καταλήξω ότι τόσο και στην πολιτική τα έχουμε δει ακόμα, πολιτικούς να χρησιμοποιούν πολύ ενεργά τα social media. Βέβαια. Και έχουμε και το παράδειγμα του κυρίου Κασελάκη, πιστεύω, θεωρώ ότι έπαιξε κατά κάποιο... Πριν τον κύριο Κασελάκη το έχει χρησιμοποιήσει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης κατά κόρο. Ναι, εντάξει, και οι δύο, και ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Και ιδιαίτερα αυτό όμως είναι παραπολιτική. Περνάει όμως, πουλάει. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Εσείς είστε ενεργός στα social media? Εντάξει, έχω κάποιους λογαριασμούς, ναι, ως έναν βαθμό είμαι, αλλά με τελείως διαφορετικό τρόπο. Οι αναρτήσεις μου εμένα είναι πολιτικές κατά βάση. Δηλαδή κάνω πολιτικά σχόλια, κάνω πολιτικές αναρτήσεις. Και... δεν έχω ένα πρόβλημα να ανεβάσω φωτογραφία τα σκυλιά μου ή τα μπέλια μου. Δεν είναι κακό, εντάξει. Δεν είναι κακό κατά τη γνώμη μου. Ούτε... το TikTok όμως έχει ο κύριος Κασελάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και κάνουν τράφη και είναι και πολύ μπροστά τα τελευταία χρόνια και από το Facebook. Μπορεί και από το Instagram. Όμως, δεν έχετε? Όχι, δεν έχω, ναι. Δεν σκέφτομαι να το φτιάξω γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Γενικά εμένα μου αρέσει να τρολάρω και λίγο με αυτά. Ακούστε, όλα αυτά δεν είναι σίγουρο ότι είναι αποτελεσματικά 100%. Προσθετικά λειτουργούν στο προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι πολιτικός ηγέτης. Δεν βγαίνει δηλαδή κανείς πρωθυπουργός ούτε με το TikTok, ούτε με τις δημοσκοπήσεις, ούτε με το. Με οτιδήποτε άλλο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ο κ. Μητσοτάκης βγήκε πρωθυπουργός. Ποιος έχει πολιτικές ικανότητες? Να τα λέμε αυτά, γιατί υποτιμήθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό και κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Αν ο κ. Μητσοτάκης ήταν υποψήφιος για πρωθυπουργό με ένα άλλο κόμμα, όχι με την Νέα Δημοκρατία, όσα TikTok για να χρησιμοποιήσει, όσα μέσα δικτύωση για να χρησιμοποιήσει, όση διαφήμιση και πουσάρισμα να γίνει, δεν θα γίνονταν πρωθυπουργό. Είναι και οι πολιτικοί χώροι με τις παραδόσεις τους, οι οποίοι λειτουργούν προσθετικά στην εικόνα ενός υποψήφιου πρωθυπουργού. Αναφερθήκατε προηγουμένως στα αμπέλια. Γνωρίζω ότι έχετε μια τεράστια αγάπη, αλλά πρώτα θα σας ρωτήσω, είστε πολιτικός, το επάγγελμά σας εκτός από την πολιτική, να το πούμε ότι είστε εκπαιδευτικός, οικογένεια, παιδιά, βέβαια τώρα έχουν μεγαλώσει, αλλά παρόλα αυτά πολλές υποχρεώσεις. Ελεύθερος χρόνος υπάρχει και αν ναι... Πάντα υπάρχει. Πώς σας αρέσει να τον περνάτε? Ακόμα και όταν, θα σας πω, ακόμα και όταν ασχολείσαι με την πολιτική, πάλι υπάρχει ελεύθερος χρόνος όταν θα συναντήσεις ανθρώπους που θα μιλήσεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι στη φύση. Πάρα πολύ. Και όταν λέω φύση εννοώ και το βουνό και τις λίμνες και τη θάλασσα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχω τόσο πολύ στη διάθεσή μου χρόνο. Αλλά από εδώ και πέρα μάλλον αυτό θα το αξιοποιήσω ακόμη περισσότερο. Μένω έξω από τα Γιάννα, στο χωριό μου την Κοσμηρά. Είναι υπέροχο μέρος. Εκεί είναι το ησυχαστήριό σας? Εκεί είναι το ησυχαστήριό μου, εκεί είναι το σπίτι μου. Εντάξει, εκεί μπορείς να πας, πηγαίνω σε μέρη, περπατάω σε μέρη στο βουνό, τα οποία τα έχω περπατήσει χιλιάδες φορές, κυριολεκτικά χιλιάδες φορές. Ηρεμείς, σκέφτεσαι, αναθεωρείς. Εκεί γεμίζεται... Βλέπεις τι έκανες λάθος, τι δεν έκανες. Κάνετε αυτοκριτική? Πώς δεν κάνω, αν κάνω λέει. Και πολλές φορές με βρίσκω λάθος. Αλλά εντάξει, αυτοκριτική κάνω. Όλοι συζητάμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει δεύτερη σκέψη για μια πράξη του. Πάντα, πάντα συμβαίνει αυτό. Και καλά είναι να παραδεχόμαστε όπου κάνουμε λάθος. Δεν είναι κακό να λες ότι αν το λάθος αυτό δεν είναι εσχεμένο, δεν είναι θελημένο, δεν έχει σκοπό να πληγώσει κάποιον, και δεν θα πρέπει να είναι έτσι βέβαια, μπορείς να πεις έκανα λάθος αυτή την εκτίμηση. Δεν είναι κακό, μου συμβαίνει αυτό. Γενικά έτσι ζω, έχω φίλους αρκετούς,
μιλάμε με κόσμο. Αν και τώρα με την περιφέρεια θα έχω πάρα πολύ λιγότερο χρόνο, να ξέρετε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, έχει δουλειά. Στο χωριό σας στην Κοσμηρά, εκεί έχετε και τα αμπέλια. Εκεί είναι τα αμπέλια μου, ναι. Εκεί είναι τα αμπέλια, είναι κάποια στρέμματα με κόκκινα σταφύλια και λευκά. Φέτος ήταν μια πάρα πολύ κακή χρονιά, διότι οι ασθένειες των αμπελιών τα αποδεκάτησαν και προκειμένου να τα γεμίσουμε με φάρμακα, τα οποία είναι και πάρα πολύ βαρυδικά, τα χάσαμε. Θεωρώ ότι στα 40 χρόνια που ασχολούμαι με τα αμπέλια, μια χρονιά πήγε χαμένη. Ας πήγε. Οι άνθρωποι να είναι καλά. Τα αμπέλια θα τα φτιάξουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Οπότε δεν θα είναι καλή η φετινή σοδιά. Όχι. Η σοδιά δεν είναι. Αλλά έχουμε τις περσινές σοδιές που έχουν παλαιωθεί να πιούμε κρασί. Η αγάπη για την αμπελουργία πώς προέκυψε. Δεν ξέρω, Κοσμήρα. Ας πούμε, όταν λέμε αμπελουργία στην Ήπειρο, είναι η Ζήτσα που έχει το brand name, που η ευρύτερη περιοχή της Ζήτσας και των γράμμενων χωρίων παλαιότερα, που είχε πάρα πολλά αμπέλια, στρέμματα, αλλά και η Κοσμήρα ξεπερνούσε τα 500 στρέμματα αμπέλια τη δεκαετία του 60 και 70 και νωρίτερα. Και μάλιστα, σε έναν βαθμό, όριζε και την τιμή των σταφυλιών στην περιοχή της Καλούτσιανης, που πουλούνταν σταφύλια πολλά, σε αντίθεση με τη Ζήτσα που γινόταν στο Γιολικαφενέ. Είχαμε λοιπόν μεγάλη τεράστια παράδοση στα σταφύλια, στην οποίηση και στο τσίπουρο. Εμείς δηλαδή στο σπίτι, οι γονείς μου είχαν γύρω στα 8 στρέμματα αμπέλια, παραπάνω. Λογικό είναι ότι όλο αυτό έχει περάσει μέσα στην ψυχοσύνθεσή μου. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε και το κρασί. Οπότε, τα κρασιά που παράγετε, ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο? Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσουν και τα λευκά και τα κόκκινα κρασιά. Δηλαδή τα κόκκινα, το μερλό χωριστά μου αρέσει. Μαζί με το καπερνέ μου αρέσει και αυτό. Αλλά και η ντεμπίνα συνδυάζεται με τη μαλαγουζιά ή, εν πάση περιπτώσει, η ντεμπίνα με ένα σαρδονέ που έχω εγώ βγάζει ένα εξαιρετικό κρασί που είναι και λίγο πιο γλυκό. Σημασία έχει τα κρασιά αυτά να μην έχουν δεχθεί παρεμβάσεις πέρα από αυτές οι οποίες είναι φυσικές. Και το τσίπορο επίσης να είναι πεντακάθαρο, δηλαδή να είναι απόσταγμα κυριολεκτικά προς τα φύλλα. Αυτά είναι κάτι τα οποία εμείς ως κόροι οφθαλμού τα φυλάμε και νομίζω ότι στο χωριό μου όλοι βγάζουν καλής ποιότητας προϊόντα. Λίγα βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα στρέμματα αμπέλια που σας είχα περιγράψει πριν. Τώρα είναι μερικές δεκάδες στρέμματα στην Κοσμήρα αμπέλια, όλα και όλα. Συχνά χρησιμοποιούμε και ακούμε αυτή την έκφραση σαν το παλιό καλό κρασί. Σαν το παλιό καλό κρασί. Και αναφερόμαστε είτε σε κάποιες σταθερές μας, σε κάποιες αξίες μας. Για σας ποιες είναι αυτές? Κοιτάξτε, για μένα είναι να είναι κάποιος έντιμος απέναντι στους ανθρώπους, ειλικρινής, ανυπόκριτος, να μην είναι τυχοδιώκτης σε καμιά περίπτωση. Και αυτό το οποίο απεχθάνομαι κυριολεκτικά είναι να είναι κάποιος ιδιωτελής. Δηλαδή, να σε πλησιάζει για να κερδίσει κάτι. Πραγματικά αυτό μου προκαλεί τεράστια ίδια. Ωστόσο, με την εμπειρία πλέον που έχουμε οι άνθρωποι και αποκτούμε από την νεότητά μας, καταλαβαίνουμε ποιοι είναι αυτοί που μπορούμε να στεναστραφούμε, ποιοι είναι αυτοί που μπορούμε να ταιριάξουμε. Και ανάλογα πράττουμε. Δεν μπορώ να πω ότι με κορέδιψε κάποιος στη ζωή μου ή όχι. Ή με έχει κάποιος αδικήσει πάρα πολύ. Γενικά θα πρέπει οι σχέσεις των ανθρώπων να είναι τέτοιες που ούτε να σε επιβαρύνουν εσένα, αλλά ούτε και να σε προσβάλλουν σε καμία περίπτωση, αλλά και αντίστοιχα και εσύ να μην επιβαρύνεις κάποιον, εσύ δεν είναι. Ή να τον προσβάλλεις. Αυτές είναι οι αξίες που έχουμε, αυτές πορεύτηκα καλά, πήγε, δεν πήγε άσχημα και με αυτές θα συνεχίσω κιόλας. Περισσότερες χαρές πήρατε από την πολιτική σας ζωή ή από την προσωπική? Εντάξει, η πολιτική μπορεί να η χαρά που παίρνεις είναι να όταν εκλέγεσαι, οι εμπειρίες που μαζεύεις που είναι τεράστιες. Οι προσωπικές χαρές, τα παιδιά σου, οι φίλοι σου, η οικογένειά σου, οι συγγενείς σου, είναι χαρές οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές, πολύ πιο σημαντικές αξίες. Και πολύ συμφωνήσω, συμφωνήσω μαζί σας. Σε κάνει σοφότερο, σε κάνει πιο έμπειρο και μάλιστα αν μπορείς να προσφέρεις κιόλας είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει, οι άλλες χαρές είναι πολύ διαφορετικές, είναι αυτές οι οποίες μας κρατάνε στη ζωή.
Και πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να ρωτήσω ποια είναι τα όνειρά σας για το μέλλον. Οι στόχοι. Κοιτάξτε, αυτό που θέλω εγώ είναι να υπάρχει στους κόσμους, στους ανθρώπους και σε εμάς, στους δικούς μας ανθρώπους, να υπάρχει υγεία, να έχουν δουλειά οι άνθρωποι, να μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους, να ονειρεύονται, να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην υπάρχει δυστυχία στον κόσμο και να υπάρχει ειρήνη. Ο πόλεμος δίπλα μας είναι κάτι το οποίο μας θυμίζει καθημερινά, πρώτα στην Ουκρανία, τώρα στην Παλαιστίνη, πόσο ευάλωτοι μπορεί να είμαστε γεωπολιτικά. Και είμαστε δύο γενιές, μία η δική μου γενιά και μία η δική σας, που ευτυχώς δεν ζήσαμε πόλεμο, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι τα πράγματα θα είναι τόσο καλά όσο πρέπει να είναι πάντα. Συνεπώς, να έχουν οι άνθρωποι δουλειά, να έχουν υγεία πρώτα, να έχουν εργασία, να υπάρχει ειρήνη και να μπορούν να κάνουν όνειρα που τα υλοποιούν. Να μπορούν δηλαδή να σχεδιάσουν κάτι και να το κάνουν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τον κόσμο. Δεν μηδενίζω, αλλά για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα σήμερα. Κύριε Στέφωνα, σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και θα τα πούμε σύντομα και σε μια καθαρά πολιτική συζήτηση ενδεχομένως. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω όμως και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν σήμερα μαζί μας, την παρέα μας. Μην ξεχνιόμαστε, σήμερα ξεκινήσαμε. Από σήμερα και καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, θα τα λέμε εδώ στη συχνότητα του Ιωάννινα TV. Θα δίνουμε ραντεβού στις 4 και κάτι, αν αργήσουμε όπως σήμερα. Να σας θυμίσω και τους τρόπους. Α, δεν έχουμε τους τρόπους. Α, ωραία, τους βλέπετε. Λείπουνε βέβαια, δεν είναι όλα. Θα το διορθώσουμε, θα εξελιχθούμε. Γελάτε. Από το control. Θα κλείσω όμως με μία φράση, εμπνεόμενη από τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Στέφο, να μην σταματάτε ποτέ να κάνετε όνειρα. Τα όνειρα είναι οξυγόνο. Αυτά από εμάς για σήμερα. Ραντεβού αύριο. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.